Στις αναλύσεις, κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε στο θέμα του Ζεολίθου, στο θέμα του Βορείου Εύρου, στο θέμα που θα μπορούσε ίσως να δώσει τουλάχιστον 40, ίσως και 50 θέσεις εργασίας στην περιοχή μας. Και εδώ και 8, για να μην πω 9 χρόνια, παρακολουθούμε μια διελκυστίντα η οποία δεν καταλήγει πουθενά και δεν προκαλεί κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Προ 10 ημερών περίπου, η κυρία Ραχίλ Μακρύ, η οποία είναι βουλευτής Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων και παράλληλα υπεύθυνη του ΜΕΚ Κοινοβουλευτικής Ευθύνης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των Ανεξάρτητων των Ελλήνων ασφαλώς, μαζί με τον βουλευτή Εύρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Μάρινο Ζωνίδη, κατέθεσαν μια κοινή ερώτηση στην Βουλή, ζητώντας στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου να πληροφορηθούν για όλα αυτά που αφορούν την υπόθεση του Ζεολίθου στην περιοχή μας. Κυρία Μακρύ, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, αλλά και βεβαίως και για το ενδιαφέρον σας για την περιοχή μας. Είναι ένα θέμα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε. Είναι ένα θέμα, κυρία Βουλευτά, που το παρακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια. Το παρακολουθούμε χωρίς όμως να έχουμε κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Απάντηση προφανώς δεν έχετε πάρει ακόμα από τον αρμόδιο υπουργό, έτσι δεν είναι? Έχουμε λίγες μέρες ακόμη μπροστά μας προθεσμία. Από μέρα σε μέρα κανονικά θα πρέπει το Υπουργείο να απαντήσει. Αν απαντήσει, γιατί ξέρετε, έχουν καταργήσει τα πάντα και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα να μην απαντούν σε ερωτήσεις βουλευτών που δεν τους βολεύουν. Ωστόσο, θα περιμένουμε. Εσείς έχετε διερευνήσει βεβαίως το θέμα, γιατί διαπιστώνω πως είναι και εμπεριστατωμένη η διατυπωμένη τουλάχιστον η ερώτησή σας. Έχετε καταλήξει, κυρία Μακρύ, στο τι τελικά είναι ενδεδειγμένο να συμβεί στην περιοχή μας σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του πολύτιμου αυτού ορυκτού που λέγεται Ζεόλιθος? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω μελετήσει πάρα πολύ καλά ένα φάκελο τον οποίο μου έφερε ο κύριος Ζουνίδη στο γραφείο μου και μου ανέλησε και το θέμα που υπάρχει για την περιοχή του. Ως τομεάρχη λοιπόν μου έφερε το φάκελο αυτό, τον οποίο έχουμε πολλά στοιχεία και τον έχει καταθέσει η εταιρεία. Γι' αυτό προβήκαμε και στην ερώτηση και να πάρουμε και τα στοιχεία επίσημα και από το Υπουργείο, ώστε να κάνουμε τη διασταύρωση για να δούμε αν αληθεύουν τα λεγόμενα αυτής της επιχείρησης. Ωστόσο και εγώ έχω μελετήσει, παρόλο που δεν είμαι γεωλόγος, ξέρετε, είδα και εγώ, παρακολούθησα δηλαδή τι έχει συμβεί από δημοσιεύματα προηγούμενα για το θέμα αυτό στην περιοχή σας και από επιστημονικές έρευνες και μελέτες. Όπως φαίνεται, όπως είπατε και εσείς, φαίνεται να είναι μια επένδυση που μπορεί να αποφέρει στην περιοχή σας 40 εκατομμύρια ευρώ. Μελετήσαμε επίσης και είδαμε από επίσημα στοιχεία επίσημων φορέων ότι στη χώρα μας εισάγουμε για αυτό το πολύτιμο ορυκτό, χρειαζόμαστε μάλλον να καταναλώσουμε 500.000 τόνους ετησίως και από αυτούς τους τόνους, τους 120.000 τόνους, τους κάνουν εισαγωγή από την Τουρκία. Ναι, αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά, κυρία Μακρύ. Σας παρακαλώ όμως, επί της διαδικασίας θα θέλαμε την τοποθέτησή σας και την άποψή σας για το τι ακριβώς προβλέπετε να γίνει από εδώ και στο εξής. Διότι τα τελευταία 8 χρόνια παρακολουθούμε μονάχα κόντρες. Κόντρες μεταξύ των πολιτικών και χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δεν παράγουν τίποτα. Αρχικά ξεκίνησε ο κύριος Πάγκαλος. Αν δεν απαιτώμε, ήταν τον Μάρτιο. Τον Μάρτιο, συμβουλεύουμε τις σημειώσεις μου. Στις 23 Μαρτίου ο κύριος Πάγκαλος αποφάσισε, ήταν τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κύριος Πάγκαλος και είχε μάλιστα και στην ευθύνη του τις απεμπλοκές των επενδύσεων. Είχε λοιπόν επισπεύσει τότε τις διαδικασίες προκειμένου να γίνει απευθείας ανάθεση. Η απευθείας ανάθεση εν συνεχεία κόλλησε ύστερα από τις προτροπές του κυρίου Μανιάτη, του τότε υφυπουργού ΠΕΚΑ, ο οποίος έλεγε πως πρέπει τέλος πάντων αυτή η υπόθεση να μην γίνει με τη διαδικασία αυτήν που είχε προβλέψει τότε, είχε προκρίνει ο κύριος Σόκος, αλλά να γίνει με διεθνή διαγωνισμό. Σήμερα υπάρχει μια ανάλογη, θα λέγαμε, όπως τουλάχιστον φαίνονται τα πράγματα, θέση, χωρίς ακόμη να έχει εκφραστεί επίσημα και δημοσίως, από τον κύριο Καρούτσο, τον αντικαταστάτη του κυρίου Σόκου, να γίνει και πάλι απευθείας ανάθεση. Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας? Πού κολλάει το πράγμα και γιατί δεν παράγεται κανένα αποτέλεσμα εδώ και 8 χρόνια? Γιατί δεν γνωρίζω, κοιτάξτε, αυτό δεν το γνωρίζω να σας το πω εγώ, αλλά πιστεύω ότι αν θέλουν να προχωρήσουν αυτή την επένδυση μπορούν να την προχωρήσουν και αύριο. Γιατί εδώ τώρα επικαλούνται, δηλαδή έχουν μισθώσει, καταρχήν η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, εφαρμόζοντας κατά τον νόμο της ισχύουσης διατάξης του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο είναι το 285-79, προχώρησε στην έγκριση της κατάρτισης σύμβασης μίσθωσης της δημόσιας λατομικής έκθεσης των βιομηχανικών ορυκτών στα πετρωτά του Εύρου και την έδωσε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Όπως είδα και εγώ από τον νόμο, αυτό
ήθιστε να γίνεται και η υπεύθυνη ήταν πραγματικά η αποκεντρωμένη διοίκηση της Μακεδονίας Τράκης και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Προεδρικού Διατάγματος μπορούσε να δώσει απευθείας ανάθεση στη σύμβαση μίσθωσης. Και υπάρχει βέβαια και το μισθωτήριο συμβόλαιο. Άρα είχε άδικο ο κύριος Μανιάτης κατά την εκτίμησή σας. Όταν ο φάκελος μετά το πέρας της διαδικασίας διαβιβάστηκε προς το ΙΠΚ προκειμένου να δοθεί για να γίνει έναρξη της επένδυσης και να ενεργοποιηθεί η εξορρυκτική επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή να δοθεί άδεια εκμετάλλευσης από το ΙΠΚ, τότε εκεί άρχισε ένα περίεργο παιχνίδι, μπορώ να το πω, το οποίο ενώ υπήρχε η μίσθωση και πηγαίναμε για να πάρουμε την άδεια εκμετάλλευσης, είπε ότι εγώ δεν δέχομαι αυτή τη μίσθωση, στην ουσία αυτό έγινε. Και ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάει με σύμφωνα με το άρθρο 3 και όχι το 11 του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο ορίζει πρέπει να γίνει διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης της ηλεκτρονικής έκθεσης. Όμως, το άρθρο 11 λέει και κάτι άλλο. Λέει ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 θα πρέπει να υπάρχει να εκτελέσουν ερευνητικά έργα το ΙΓΜΕ και να δώσει και επαρκή στοιχεία για τα κοιτάγματα στην περιοχή. Δηλαδή, από αυτό δεν έχει συμβεί. Δηλαδή, από τη μία απαιτούμε να γίνει κατά το δοκούν μία εφαρμογή του άρθρου 3 μονομερός, χωρίς όμως να τηρείται όλο το άρθρο. Και επίσης, να πω ότι και το ΙΓΜΕ, ποιος θα κάνει, για παράδειγμα τώρα, γιατί δεν προχώρησαν λοιπόν, αφού ας πούμε ότι είχε δίκιο το Υπουργείο και ο Υπουργός και πράγματι έπρεπε να διενεργηθεί πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της ηλεκτρονικής έκθεσης. Γιατί δεν τη διενέργησαν, είναι το ερώτημα. Αυτή τη δημοπρασία. Ήταν τόσο δύσκολο ο κύριος να διενεργήσουν αυτή ουσιαστικά, τη δημοπρασία. Για ποιο λόγο λοιπόν αρνούνται να διενεργήσουν αυτή τη διαδικασία? Δεν μας ακούνε σήμερα για μία ακόμη φορά από ό,τι διαπιστώνω, αλλά κυρία Βουλευτά, εκείνο το οποίο θέλω σας παρακαλώ να μας βοηθήσετε να διευκρινίσουμε είναι το εξής. Ναι. Ο κύριος Μανιάτης, ο υφυπουργός ΠΕΚΑ τότε, είχε δώσει ουσιαστικά εντολή στον κύριο Σόκο να διενεργήσει διεθνή διαγωνισμό, πλειοδοτικό διεθνή διαγωνισμό, χωρίς όμως ο κύριος Σόκος να προχωρήσει ποτέ στη διενέργεια αυτού του διαγωνισμού. Μάλιστα. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μια περίεργη διελκυνστίδα η οποία δεν καταλήγει πουθενά. Το θέμα είναι γιατί ο κύριος Σόκος δεν προέφησε σε αυτή την πράξη που του έδωσε. Δημοσταίνει, τι λες κι εσύ. Προσέξτε λίγο. Για ποιο λόγο δεν προχωράει αυτό? Και για ποιο λόγο, κοιτάξτε εδώ, υπάρχει αμφισβήτηση από τη στιγμή που εδώ αμφισβητούν τη μίσθωση, το μισθωτήριο συμβόλαιο που υπάρχει, υπογεγραμμένο από τους συμβολιογράφους. Να σας υπενθυμίσω, δηλαδή, κυρία Μα. Δηλαδή, αμφισβητούν την πράξη της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Και λέω εγώ, γιατί το Υπουργείο και ο Υπουργός, αφού το θεώρησε ότι αυτό είναι μια παράνομη πράξη, δεν την έδωσε στον εισαγγελέα ή κάπου αλλού να τη θεωρήσει ότι είναι άκυρο το μισθωτήριο συμβόλαιο, αφού δεν συμφωνεί? Έτσι δεν είναι, δεν είναι λογικό επειδή αυτό. Κάνουμε μια περιγραφή μόνο, κύριε Μακρύ, ακούστε λίγο. Κάνουμε μια περιγραφή της κατάστασης, η οποία αναδεικνύει και το θέμα, όπως το προσδιορίσατε και εσείς και ο κύριος Αποστολίδης. Να επιθυμίσω ότι και το Γενικό το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι είναι παράνομη η ανάθεση και ζητούσε τον διεθνή διαγωνισμό. Εκ της παρέμβασης και της γνωμοδότησης του Γενικού Λογιστήριου του Νομικού Συμβουλίου παρήχθη και μια ενέργεια του κυρίου Μανιάτη, ο οποίος παρέπεψε το φάκελο της απευθείας σύμβασης στον κύριο Ρακιτζή. Στον κύριο Ρακιτζή, στον ελεκτή δημόσιας διοίκησης. Το έχουμε ζητήσει με τον κύριο Ουζουνίδη στην ερώτησή μας, γιατί λίγο τα επιθυμίζουμε στους τηλεθεατές. Όλες τις πράξεις και του κυρίου Ρακιτζή και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για να μπορέσουμε να διαβάσουμε τι λένε όλες αυτές οι πράξεις. Ακριβώς. Πρέπει και εμείς δεν τα γνωρίζουμε, εμείς με τον κύριο Αποστολίδη εδώ και καιρό το λέμε, ότι εάν συνέβη κάτι ύποπτο, αδιαφανές, σκοτεινό, πρέπει να γνωρίζουμε τι λέει το γενικό. Ακριβώς. Έχετε δίκιο, απόλυτο. Ναι. Και ο κύριος Ρακιτζής. Γιατί ή κατηγορούνται αδίκως κάποιοι, ή αν υπάρχει περίπτωση παρανομίας ή διαφθοράς, πρέπει να το ξέρουμε. Ένα. Το δεύτερο σοβαρό είναι αυτό που είπατε και εσείς, ο κύριος Αποστολής, ότι έτσι κι αλλιώς, εμάς τουλάχιστον στον Εύρο, εμάς εδώ, μας αφορά το εξής. Ότι έπρεπε αυτή η μονάδα να λειτουργεί είτε με ανάθεση είτε με διαγωνισμό, με ό,τι θέλουν. Αλλά δεν μπορεί εδώ και χρόνια να μην βρίσκουν θέσεις εργασίας 100 εργαζόμενοι στην περιοχή μας, να μην έχουμε έσοδα τοπικά και εθνικά, γιατί θα έχει και το κράτος έσοδα, να μην υποκαθιστούμε το εθνικό ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Ξέρετε ότι είναι δυσβάστακτο, πληρώνουμε για να φέρουμε ζώνη από το εξωτερικό η Ελλάδα, χάνει συνάλλαγμα αντί να εξάγει και να παίρνει εισόδημα. Συνάλλαγμα, με συγχωρείτε. Όλα αυτά δείχνουν μια τραγική κατάσταση της γραφειοκρατίας της Ελλάδας. Ακριβώς. Και να σας πω και κάτι. Ας πούμε ότι γίνεται και διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας της μίσθωσης της ηλεκτρονικής έκθεσης. Ας πούμε ότι γίνεται. Δηλαδή, ποια είναι η σκοπιμότητα όλο αυτό? Άντε να προκηρυχτεί, δηλαδή για να μην το πάρει μια εταιρεία, να το πάρει μια άλλη εταιρεία, και είναι το θέμα μας.
Δηλαδή που κολλάει όλο αυτό το θέμα. Χρόνια για να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Κυρία Μακρύα, δεν σας απαντήσουμε. Δηλαδή για να μια επένδυση που είναι τόσο σημαντική για τη χώρα, είναι και για την περιοχή, για τον τόπο, έναν τέτοιο τόπο επιβαρημένο, έναν τέτοιο ακριτικό τόπο. Που έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη στις θέσεις εργασίας και αυτή τη στιγμή. Κυρία Μακρύ, δεν μπορούν να συμπλέξουν αυτή την επένδυση, να βρουν μια άκρη. Ας τον διενεργήσουν λοιπόν τον διαγωνισμό, αφού έτσι ορίζει, όρισε ο κ. Ζακιτζής και όρισε το νομικό συμβούλιο και γνωμοδότησε. Ας το κάνουν λοιπόν, γιατί δεν το κάνουν. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θέτουμε κι εμείς. Να σας ρωτήσω, κύριε Μακρύ, αν θα σας απαντήσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, που υποθέτω είναι ακόμη μερικές μέρες, γιατί την ερώτηση την κάνατε την προηγούμενη Παρασκευή. Ναι. Θα περάσω ακόμη 3-4-5 μέρες, δεν πιστεύω να περιμένετε παόριστο, γιατί και επειδή ξέρουν τα τελευταία. Όχι, δεν περιμένουμε ούτως ή άλλως. Ναι, ναι. Αν δεν απαντήσει ο υπουργός, θα τον καλέσουμε με επίκαιρη ερώτηση. Όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής, να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει σε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω. Θα μετατρέψει την ερώτηση επίκαιρη. Βεβαίως θα την μετατρέψουμε. Αυτό επιτρέψτε. Κυρία Μακρύ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.